Τι δουλειά κάνεις προσωπικά, σπάνια χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση στην καθημερινότητά μου σχεδόν ποτέ. Στη δουλειά μου περισσότερο, ειδικά όταν μιλάω με αρχάριους μαθητές ελληνικών. Γιατί είναι μία από τις εισαγωγικές ερωτήσεις που υπάρχει σε κάθε βιβλίο, βίντεο ή post που αναφέρεται στα επαγγέλματα. Και τώρα θα ρωτήσει κάποιος, Γιούλη, γιατί δεν χρησιμοποιείς την ερώτηση «Τι δουλειά κάνεις?» Η αλήθεια είναι ότι βρίσκω αυτή την ερώτηση πολύ περιοριστική και συγκεκριμένη. Όταν ρωτάω «Τι δουλειά κάνεις?», υποθέτω ότι έχεις ένα επάγγελμα και το μόνο που μένει να ξέρω είναι ποιο είναι αυτό. Και αν όντως έχεις μία δουλειά, τότε η απάντηση είναι εύκολη. Είμαι ηλεκτρολόγος. Είμαι μαθηματικός. Είμαι ηθοποιός. Τι γίνεται όμως αν δεν έχεις δουλειά ή ψάχνεις δουλειά εδώ και καιρό και δυσκολεύεσαι να βρεις? Αν έχεις στείλει το βιογραφικό σου σε διάφορα μαγαζιά ή διάφορες εταιρείες και έχεις περάσει από πολλές συνεντεύξεις και όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει καταλήξει κάπου, βρέθηκα ήδη σε ένα τέτοιο στάδιο όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο. Είχα μόνο το πτυχίο μου πάνω στην εκπαίδευση, χωρίς κάποια άλλη επαγγελματική εμπειρία, πέρα από την πρακτική μου. Και έψαχνα για δουλειά αρκετούς μήνες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αν κάποιος τότε με ρωτούσε «Τι δουλειά κάνεις?», άθελά του θα μου δημιουργούσε μία επιπλέον πίεση, ένα επιπλέον άγχος. Και έχω πάντα αυτό στο μυαλό μου όταν κάνω μία καινούρια γνωριμία και αντί να πω «Τι δουλειά κάνεις?», λέω «Με τι ασχολείσαι?». Ασχολούμαι σημαίνει αφιερώνω τον χρόνο μου πάνω σε κάτι, μία δραστηριότητα ή ένα επάγγελμα. Όταν ρωτάς κάποιον με τι ασχολείσαι, του δίνεις την επιλογή να απαντήσει όπως νιώθει, να προσαρμόσει την ερώτηση στην πραγματικότητά του και ίσως να μοιραστεί
μαζί σου κάτι πιο σημαντικό από το επάγγελμά του. Μπορεί κάποιος να ασχολείται με τη ζωγραφική ή με τα παιδιά του. Μπορεί να του αρέσει να ασχολείται με τον κήπο ή τη μουσική. Μπορεί να ασχολείται με την ψυχολογία, τις ξένες γλώσσες ή να σπουδάζει. Η ερώτηση αυτή αφορά όχι μόνο την επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και τι σου αρέσει να κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Το επάγγελμά μας είναι μόνο μία πτυχή του εαυτού μας. Υπάρχουν τόσες άλλες πτυχές που είτε ήδη ξέρουμε, είτε δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Αν και η φράση είναι λίγο πιο δύσκολη στην προφορά, νομίζω αξίζει τον κόπο να τη μάθεις. Εσύ, με τι ασχολείσαι?